Φρόκου στον Αθανασακόπουλο που αποφεύγει ωραία τον αντιπαλό του και ανοίγει στα δεξιά την προσπάθεια από τον Λάμψια που βρίσκει στην περιοχή τον Σαρδέλη. Μένει όρθιο στο γύρισμα, η κεφαλιά του Φουρτάδο και 0-1 για τον Παναθηναϊκό στο έκτο λεπτό. Από αυτή την ανάπτυξη από την δεξιά πτέρυγα ο Βραζιλιάνος βρίσκεται σε κέριο σημείο και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Περιστερίδη. Προκαινής εστίας ουσιαστικά ο Γκουστάβο Φουρτάδο ανοίγει το σκορ νωρίς το παιχνίδι, πετυχαίνοντας το τέταρτο φετινό του γκολ. Από την αρχή η φάση αυτή με την τρίπλα του Αθανασακόπουλου, η κάθετη πάσα στον Λάμψια που ανέβηκε από τα δεξιά. Τροφοδότησε τον Σαρδέλη που απέφυγε τον Ασίγμπα, μια κόντρα. Κατελίδης πατάει περιοχή, θέλει να πάρει κάτι από αυτή τη φάση, τελικά κερδίζει κόρνερ. Και πάλι εδώ η προσπάθεια του Παντελίδη στη μονομαχία αυτή με τον Λάμψια. Θέλει να αποφύγει τον Βενάρδο, δεν τα καταφέρνει. Βενάρδος πηγαίνει κατά μέτωπο, πατάει περιοχή, κάνει και το σουτ. Να η πρώτη απόκρουση από τον Ξενόπουλο, μπαίνει μπάλα στην περιοχή, ο Μάντιτς γυρίζει. Το σουτ και το 1-1 για την Ηλιούπολη. Ισοφάριση στο 39 με τον Παντελίδη. Η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή μετά την προσπάθεια του Βενάρδου, την απόκρουση του Ξενόπουλου. Ο Μάντιτς την γύρισε ξανά και ο Παντελίδης ψύχρεμα ισοφαρίζει με αυτό το πλασέ. 1-1 Ηλιούπολη Παναθηναϊκός Β στο 38. Σκόρερ ο Παύλος Παντελίδης με το τρίτο του γκολ από το ξεκίνημα η φάση, το κλέψιμο του Βενάρδου. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, πατάει περιοχή, σούτ με το αριστερό, απόκριση του Ξενόπουλου, ο Γιάννου στον Μάντιτς και ο Μάντιτς τρώνει την μπάλα. Η εκτέλεση του Ράμος, στην περιοχή έχει πέσει ο Φουρλάνος, διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Ηλιούπολης. Έχει δοθεί κόρνερ. Ζητούν σπρόξιμο οι γηπεδούχοι, ο Φουρλάνος διαμαρτύρεται στο διαιτητή, βλέπουμε και πάλι τη φάση. Εδώ είναι ο Αθανασακόπουλος με τον Φουρλάνο, βρίσκεται στο έδαφος. Αβάρες μπαίνει στην περιοχή, προσπαθεί να το κόψει ο Ασίγμπα, η πίεση και από τον Βενάρδο, το γύρισμα του Ταβάρες και είναι το 1-2 από τον Μπιλάλ. Προβάδισμα ξανά του Παναθηναϊκού στο 59 από αυτή την αντεπίθεση με μια υπέροχη επαφή με την μπάλα. Ο Μπιλάλ βάζει ξανά μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό από την ασίστ του Ταβάρες. Τρίτο γκολ του Μπιλάλ στο πρωτάθλημα. Ηλιούπολη Παναθηναϊκός Β 1-2 στο 59. Προβληματισμένος φυσικά ο Σούλης Παπαδόπουλος από την εξέλιξη που παίρνει το παιχνίδι. Από την σέντρα του Βενάρδου ξεκινάει η φάση και το διώξιμο του Φικάη. Κατεβάζει την μπάλα ο Φουρτάδο και τροφοδοτεί τον Ταβάρες βγάζοντας εκτός παιχνιδιού τον Ράμος. Και η κούρσα του Ταβάρες από τα αριστερά πάτησε περιοχή αποφεύγοντας τον Ασίγμπα. Ούτε ο Ράμος κατάφερε να τον κόψει ξανά. Έχει έρθει τώρα στα δεξιά ο Ταβάρες. Αποφεύγει τον Κρέτσι και πηγαίνει κατά μέτωπο. Πατάει περιοχή ο Ταβάρες, κάνει και το σουτ, η μπάλα είναι out. Μια τελική προσπάθεια ακόμα από τον Ταβάρες στο 85. Τσαφταρίδης. Αθανασακόπουλος παίρνει την μπάλα. Πάσα προς τον Νταμπίζα που ανοίγει και έχει προϋποθέσεις τώρα για γκολ ο Παναθηναϊκός. Η πάσα του προς τον Ταβάρες. Ταβάρες τέτα τέτ, θα τελειώσει τη φάση 1-3. Ο Παναθηναϊκός που ουσιαστικά κλειδώνει το τρίποντο με τον Ταβάρες που παίρνει την ασίστ του Νταμπίζα και κάνει το 1-3. Μιγγέλ Ταβάρες στο 86. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι έχει πολλούς χώρους ο Παναθηναϊκός στην αντεπίθεση από την Ηλιούπολη που έχει ανέβει ψάχνοντας την ισοφάριση. Το εκμεταλλεύεται ένα λεπτό αργότερα με τον Νταμπίζα. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα μου. Στο τέλος τώρα του πρωταθλήματος. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Θεωρώ ότι ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού καλύτεροι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Σημειώσαμε ένα γρήγορο γκολ. Παρ' όλα αυτά, όμως, και το μικρό της ηλικίας, μια δύσκολη έδρα όπως η Ηλιούπολη που είναι ψηλά στην βαθμολογία, καταφέραμε και αντιδράσαμε.
Βγήκαμε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ πολύ καλύτερα από ό,τι στο πρώτο. Σημειώσαμε δύο τέρματα στην κόντρα επίθεση, το οποίο το επιλέξαμε. Και νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα μας δίνει πολύ μεγάλη όθηση για τη συνέχεια, για τα επόμενα τρία μάτς. Αν δεν τρέξεις, αν δεν πάρεις μονομαχίες, αν δεν έχεις καθαρό μυαλό, τίποτα δεν μπορεί να σου χαριστεί και τίποτα δεν μπορεί να κερδίσεις. Ο Παναθηναϊκός μας κέρδισε δίκαια. Ήταν καλύτερος από την αρχή μέχρι το τέλος. Μόνο μπορώ να πω εκεί από το 30 μέχρι το 45 που ισοφαρίσαμε και ήμασταν και εμείς πολύ απειλητικοί και η γνωστή Λιούπολη. Νομίζω κατά τα άλλα δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Ό,τι χτίζαμε τους 2-2,5 μήνες, σήμερα πιστεύω, γι' αυτό είπα στα παιδιά, το γκρεμίσαμε.